προηγούμενο επεισόδιο περάσαμε τα σύνορα προς την Αλβανία, οδηγήσαμε σε μια απαιτητική και δύσκολη διαδρομή και βγήκαμε σε ένα εντυπωσιακό μέρος με θέα την Νεμέρτσκα. Συνεχίζουμε την πορεία μας σε ένα διασκεδαστικό τμήμα με σαμαράκι και αντίθετη κλίση. Το τερέν είναι το ίδιο, χώμα και φυτευτές πέτρες. Σε μερικά σημεία είναι καλτερίνη. Θα συναντήσουμε πολλά παρόμοια τμήματα στρωμένα με πέτρα στο ταξίδι μας. Τώρα, για περίμενε, κάτσε εδώ να πάω μία μέχρι εκεί. Ελάτε, από εδώ είναι! Αυτό παίζει να είναι και δρόμος Εγνατία, πιθανόν. Δεν έχω βρει πληροφορίες, αλλά πιθανολογώ ότι είναι αρχαία τμήματα της Εγνατίας Οδού. Καλά. Αυτή η οροσειρά είναι αλβανική. Αυτό είναι η Νεμέρτσκα, είναι το αλβανικό κομμάτι. Από εκεί πίσω ήταν που είχαμε ανέβει, αλλά η υψηλότερη κορυφή είναι μέσα στην Αλβανία. Απίστευτα μέρη, Ναι, και από εδώ είδες τι απότομο είναι. Για πάμε σιγά σιγά τώρα. Κατάλληλη μοτοσυκλέτα για αυτό που κάνεις είναι αυτή που στα κάνει πιο εύκολα και αυτή που μπορείς να διαχειριστείς. συνεχίζουμε να κατηφορίζουμε έχοντας πάντα μπροστά μας τον ορεινό όγκο της Νεμέρτσκας. Χρωμάρα ρε παιδιά, πόπο μιλάμε. Στον δρόμο συναντάμε και ένα παλιό πέτρινο γεφύρι πάνω από ένα μικρό ρέμα. Έχουμε να κάνουμε μία στάση ακόμα σε ένα σημείο επάνω από το φαράγγι Λαγκαρίτσα. Πέντε χιλιόμετρα είναι. Περνάμε ένα υποκατασκευή φράγμα στον παραπότομο Λαγκαρίτσα του ΑΟΟΥ. Γίνεται προσπάθεια διάσωσης του ποταμού και τη διακοπή της κατασκευής του φράγματος. Είναι πολύ βαθύ. Ξέρεις πόσο βαθύ είναι? Είναι πάρα πολύ βαθύ. Όι, όι, όι. Όι, αμάν. Πω, 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 πω. Κομμάτι πλάκα, Wow, πάει και κάτω. Όλο πλάκα εδώ. Πάνω στο δρόμο. Ω φίλε, κάτσε να σταματήσω. Hello. Κανένας μάλλον για να είναι έτσι ο δρόμος. Ή έριξε πολύ προσοχή και τα διέλυσε όλα. Απλά δυσκολεύει όλο και περισσότερο. Τι περνάει από εδώ, κανένα τζιπ θα περνάει, αυτοί τα βάζουν παντού. Ακόμα και γιο ταχύ μπορεί να έρχεται από εδώ. Frasher, Frasher. Τι ωραίο. Πρέπει να είναι κάπου εδώ. Πρέπει να είμαστε κοντά. Γεια! Yes. Αυτό που συναρπάζει στην Αλβανία είναι η αίσθηση ότι έχει μείνει στο παρελθόν. Την απλή ζωή των ανθρώπων στα ορεινά και απομονωμένα τμήματα της χώρας δεν τη συναντάμε πλέον εύκολα. Πολύ καλά. Εξαιρετικά. Παρόντα όλοι. Έλα ρε. Ευρώ. Άλλο. Άλλο. Είμαστε σε ένα σπίτι, σε ένα χωριό, δεν ξέρω κι εγώ πού, με 20 κατοίκους και μας έχουν φέρει και γλυκάκι πορτοκάλι. Τα μηχανάκια να παίξω. Από την κουβέντα που κάναμε με την πολύ φιλόξενη οικογένεια, στο χωριό κάποτε ζούσαν 800 οικογένειες. Επίσης είναι πατρίδα πολλών σημαντικών Αλβανών. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του ταξιδιού μας στην Αλβανία και αν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή στο κανάλι, κάντε το τώρα.